Κύριε Μιλάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο newshub.gr για την παραγωγή του podcast σε σχέση αναφορικά με την υποψηφιότητά σας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση και με μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε απόψε. Καταρχήν, ένα πολύ πολύ γενικό ερώτημα, πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη στο νομό Ηρακλείου? Η εκστρατεία πάει καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σπουδαίο να συνομιλεί κανείς καθημερινά με τους πολίτες, να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους, να ακούει τον προβληματισμό τους, να ακούει τις επιθυμίες τους και να προσπαθεί με όλα τα μέσα που έχει να μπορεί να παρέμβει σε όλα αυτά και να κάνει έτσι την δική του πρόταση, πρόσκληση για να ψηφιστεί από ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών ομάδων σε μια περιοχή όπως το νομό Ηρακλείου, που είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, ένας νομός με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, με πολλές προκλήσεις, αλλά και με πολλές ανάγκες. Είστε ένα αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία του Ηρακλείου, ογκολόγος, γιατρός, παθολόγος, υπηρετείτε την ιατρική και έχετε μεγάλη αποδοχή όσον αφορά το επιστημονικό σας αντικείμενο από την κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο, παραλλαδικά θα έλεγα εγώ. Επίσης είστε με επιτυχημένο έργο μέσω των δράσεων που έχετε αναπτύξει Περιφερειακή Σύμβουλος με τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη την παράταξή του. Θα έλεγα ότι δεν είστε στο στενό κύκλο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου. Γιατί επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία και όχι κάποιο άλλο κόμμα να είστε υποψήφια, παρακαλώ? Για μένα καταρχήν ήταν ύψιστη η τιμή να με εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός ως υποψήφια και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφια για το βουλευτικό αξίωμα σε μια περιφέρεια με τη δυναμική του νομού Ηρακλείου. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που απέκτησα τα παιδιά μου και ασκώ και το λειτουργήμα της ιατρικής. Ένα άτομο, κύριε Βαρδάκη, να θελήσει να έχει ενεργό παρουσία στην πολιτική ζωή θα πρέπει να αντιληφθεί την ύπαρξη ηθικής και αξιών. Και είναι απαραίτητο να αισθανθεί ότι ζει σε ένα κράτος δικαίου, το οποίο παρέχει ασφάλεια και κυρίως την αντιμετωπίζει ισότιμα. Και ήταν μια πρόσκληση που γίνεται πρόκληση για συστράτευση, για να αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει ελπίδα πραγματοποίησης όλων των ονείρων που εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω για αυτή τη χώρα και δίνει και σε μένα την ευκαιρία να παλέψω για όσα πιστεύω. Απολύτως κατανοητό σε σχέση με την απάντηση που μου δώσετε. Στον τομέα τώρα της δημόσιας υγείας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εκ των έσω τα ζείτε και τα βιώνετε και επιχειρείτε να τα αντιμετωπίσετε κι εσείς, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει ταλαιπωρία, πολλές φορές αγανάκτηση από τον κόσμο, ελλείψεις, καθυστερήσεις. Πώς μπορεί να έχουμε επιτέλους ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας? Πώς μπορεί να γίνει μία ανατροπή αναφορικά με την παρεχόμενη δημόσια περίθαλψη? Η υγεία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής. Και πρέπει να πούμε ότι έγινε μια τεράστια υπέρβαση στα χρόνια της πανδημίας με ένα εθνικό σύστημα υγείας που έβγαινε από μια μεγάλη και παρατεταμένη κρίση υποχρηματοδότησης και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που προέκυπταν καθημερινά χωρίς σημαντικά προβλήματα. Είχαμε βέβαια και την υπέρβαση και την αυτοθυσία από όλους τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πανδημία αξιοποιήθηκε και αλλάζει το υπόδειγμα της υγείας με στροφή προς την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα για να μην μείνει κανείς εκτός παροχών υγείας. Η υγεία, όπως ακούσατε και εσείς, είναι κεντρική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη τετραετία. Στόχος είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο, στο οποίο ο ασθενής θα έχει ευχέρεια επιλογής και μια ολιστική προσέγγιση και πιο ικανοποιημένη ασθενής, αλλά και πιο ελκυστικό σύστημα για τους γιατρούς. Σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι. Είναι σημαντική η ανασύστασή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ναι, με επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού που ήδη έχει καθαιρωθεί σε όλο τον πληθυσμό της χώρας, η αύξηση των δαπανών φυσικά και του προϋπολογισμού για την υγεία και η ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν είναι όμως το δυναμικό ούτε υποδομές. Θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντικές και άλλες υπηρεσίες, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας, η ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής ταχογράφησης,
η ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και η επέκταση αλλά και η ανάπτυξη των μητρών ασθενών. Θα σας θυμίσω ότι δεν υπάρχει καν μητρών ασθενών για τον καρκίνο στην Ελλάδα. Η υλοποίηση λοιπόν αυτών των σχεδιασμένων ήδη προγραμμάτων που περιλαμβάνει και προγράμματα μαζικών προληπτικών ελέγχων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του παχαίους εντέρου, των καρδιακιακών νοσημάτων και προγράμματα μείωσης του καπνίσματος και ιατρία διακοπής του καπνίσματος, όπως επίσης και άλλες παροχές υπηρεσιών υγείας που δεν αφορούν μόνο τα νοσοκομεία μας, αλλά και την επέκταση των υπηρεσιών στην ανοικοφυστική φροντίδα, στην φροντίδα χρονίων πασχόντων εκτός νοσοκομείου, και θεωρώ ότι είναι πια δεδομένο ότι θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια με βάση το προγραμματικό πρόγραμμα της υγείας για τις Νέες Δημοκρατίες. Στο πλαίσιο των επισκέψεων των προεκλογικών που κάνετε στο νομό Ηρακλείου, σίγουρα θα έχετε δεχθεί ένα από τα ερωτήματα: τι θα κάνετε για μας. Άρα αυτό εγώ θα σας ρωτήσω αμέσως. Εφόσον εκλεγείτε βουλευτής στο νομό Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μιλάκη, τι θα κάνετε? Σκοπός μου είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις σε μια πορεία που θα φέρει την ανατροπή σε όλα τα επίπεδα και στοχεύει σε μια πολύ πολύ καλύτερη Ελλάδα. Γιατί αξίζουμε πραγματικά περισσότερα και γι' αυτά θα παλέψω. Γιατί η Κρήτη είναι ένα προπύργιο πρωτογενούς παραγωγής, είναι μια Κρήτη που πρέπει να επενδύει στη μεταποίηση, είναι κορονίδα του βιώσιμου τουρισμού, είναι μια Κρήτη κόμβος ενέργειας, κέντρο πολιτισμού, επιστημών, εκπαίδευσης, κέντρο υγείας και έρευνας. Και ξέρετε κι εσείς ότι είναι μπροστάρι στο νησί μας σε όλες τις εξελίξεις. Θέλω λοιπόν να ενώσω τη φωνή μου με όσους λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της λογικής, της ευθύνης και να δουλέψουμε, να παλέψουμε για όλα αυτά που οι πολίτες μας χρειάζονται για να γίνει καλύτερη η Ελλάδα μας και να προχωρήσουμε σε μια εποχή, στην επόμενη δεκαετία, έχοντας ισχυρές βάσεις. Η ενασχόλησή σας με την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, με την περιφέρεια Κρήτης και ως εντεταλμένη σύμβουλος, σας προσέδωσε πολύτιμη εμπειρία, θα έλεγα εγώ, γιατί οι δράσεις που έχετε αναπτύξει έχουν αφήσει το δικό του στίγμα στο κοινωνικό γίγνεσθε της προσφοράς. Αυτό βοηθάει και στην πολιτική σταδιοδρομία σας, υποθέτω πως γίνεται αυτό? Ναι, βεβαίως, γιατί ως περιφερειακός σύμβουλος είχα όχι λίγες αφορμές και ευκαιρίες να εργαστώ σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινότητες για να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα, αλλά και ανάγκες που προέκυπταν καθημερινά και να δείξουμε και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας. Ο εθελοντισμός, που ήταν ένα κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκα εγώ ενεργά, είναι, θεωρώ, η βάση και η εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και η εξέλιξη ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Και πραγματικά είναι ζωτική σημασία για την εμπέδωση μια τάση ζωή και συνείδηση ενεργών πολιτών. Αλλά και με την εμπειρία μου στον τουρισμό, μπορώ να πω ότι με συνδέει πια ένα ξεχωριστό δεσμό με το χώρο τη ελληνική φιλοξενία, στον οποίο βλέπω πραγματικά ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα τη χώρα μα. Και πέρα από όλα αυτά, είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με προβλήματα για τη βελτίωση των όρων ζωής των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, ζητήματα πρόληψης της κακοποίησης παιδιών και γυναικών και εν γέννη με φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Και φυσικά όλα αυτά που αποτελούν προβλήματα της κοινωνίας μας σήμερα, που ολοένα και περισσότερο μας κάνουν να ανησυχούμε, μας δίνουν το στίγμα ότι θα πρέπει να έχουμε μια καινούργια ματιά στην πολιτική, που δεν έχει να κάνει μόνο με την στήριξη της επιχειρηματικότητας κλπ, αλλά κυρίως με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Και ο νομός μας αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο, αλλά θα πρέπει να δούμε λιγάκι και την συνδιαμόρφωση που μπορούμε να έχουμε μαζί με τους πολίτες ενός μιας νέας προοπτικής ανάπτυξης του νομού μας και να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που θέλουν να προχωρήσουμε μπροστά μαζί με όλα όσα έχει ανάγκη και αξίζει ο νομός μας. Ενεργό μέλος της κοινωνίας και στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου έρχεστε καθημερινά με εκατοντάδες
πολίτες, γυναίκες και άνδρες, νέους και γέροντες, μεσήλικες, πώς υποδέχονται την υποψηφιότητά σας, γιατί όλοι εμείς σας έχουμε μάθει ότι είστε η καλή γιατρός ογκολόγος που βρίσκεστε στα δύσκολα και στα εύκολα. Αλήθεια είναι και πραγματικά είναι ιδιαίτερα συγκινητική η προσέγγιση όλων των ανθρώπων με τους οποίους έρχομαι σε επαφή αυτή την περίοδο, γιατί από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια να έρθουμε κοντά σε πάρα πολλούς ανθρώπους στα πιο απομακρυσμένα χωριά, στην αντιχώρα του νομού μας, και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βασίζεται πραγματικά στο σεβασμό, δίνεια που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας. Και είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτό αποτελεί ένα εφόδιο για μένα, γιατί με γεμίζει ευθύνη, αλλά με γεμίζει και χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, ούτε εγώ είχα καμία σχέση με την πολιτική προηγουμένως. Ήταν δική μου η τάση και η ανάγκη να προσφέρω με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο έχω και να διαθέσω τον εαυτό μου στον τόπο μου, γιατί να του προσφέρω κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι από εμάς ευθύνη για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και να μην αρκεστούμε σε μια μυρολατρεία την άσκηση θετικής από τον καναπέ μας, αλλά αν κάτι μας ενοχλεί να βγαίνουμε μπροστά, να μιλάμε ανοιχτά, να δουλεύουμε για την αλλαγή που ζητάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα σε αυτήν την διαδικασία και χρειάζεται βέβαια πείσμα, πολύ αντοχή και ποτέ να μην ξεχνάς τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησες αυτή την προσπάθεια. Εν κατακύδη τελευταίο ερώτημα σε αυτή τη συνέντευξη, λέτε στο μήνυμά σας ότι αξίζουμε περισσότερα, ένα από τα κεντρικά μηνύματά σας. Αυτό πράγματι ισχύει για όλους μας, ότι όλοι οι πολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, αξίζουμε κάτι παραπάνω από τις μέγιστες προσπάθειες που έχουμε κάνει για την πρόοδο αυτής εδώ της χώρας. Δεν τα έχουμε. Τι φταίει, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει? Ξέρετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος, ασχολούμενος ή όχι με τα πολιτικά δρόμενα, που να μην έχει βρεθεί σε κάποιο τραπέζι, σε μια συζήτηση και να μην έχει εκτεθεί στο ερώτημα «Γνωρίζουν πραγματικά τις ανάγκες μου? Αποφασίζουν χωρίς εμάς? Είναι όλοι οι ίδιοι? Ή σιγά και μην νοιάζονται για εμάς, μόνο την πάτη τους κοιτάνε?» Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν όμως τη διαφορά. Η κοινωνία, η δημοκρατία χρειάζεται ανθρώπους και πολιτικές ξεκάθαρες που να πιάνουν το σφιγμό και να φουγκράζονται τις ανάγκες των πολιτών, να ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους και να οδηγούν την κοινωνία σε νέες κορυφές. Η κοινωνία δεν χρειάζεται ανθρώπους που δημιουργούν εικονικές ανάγκες για την επίλυση των οποίων ουσιαστικά χαρακτηρίζονται ως ήρωες κάποιοι από τους πολιτικούς μας. Δεν χρειαζόμαστε πια τέτοιου τύπου πολιτική. Θα αποδειχτεί κατά πόσο οι πολίτες έχουν τα αντισώματα να αντιληφθούν και συνεπώς να ανταποκριθούν στο κρίσιμο αυτής της συγκυρίας, όχι μόνο για το καλό της κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο της ίδιας της δημοκρατίας. Γι' αυτό και το δικό μου το σύνθημα είναι «Αξίζουμε περισσότερα». Γιατί πραγματικά ισχύει και γι' αυτό θα αγωνιστώ, γι' αυτό εργάζομαι σκληρά, όπως έχω μάθει να κάνω και ως τώρα, για να πετύχω το καλύτερο για όλες και όλους μας. Αγαπητοί γιατρέ, αγαπητή κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή εκλογή ως υποβουλευτής στο νόμο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά εγώ και την πρόσκληση.